Η έκθεση αυτή τα Διονύσια είναι μια έκθεση που έχει γεννηθεί μαζί με το ελληνικό κρασί. Είμαι από τη γενιά εκείνη που έχει δουλέψει πάρα πολύ για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και χαίρομαι όταν πάνε καλά και στενοχωρίζομαι όταν δεν πάνε καλά. Για μένα είναι κομβική η έκθεση σήμερα και το ότι ενώ η παραγωγή την αγκάλιασα με πολύ μεγάλη έτσι, έκφραση, λείπουν αρκετοί. Ο κόσμος είναι πολλαπλάσιος από κάθε άλλη φορά. Αυτό σημαίνει ότι η έκθεση αυτή έχει μια τεράστια απήχηση. Η έκθεση γίνεται για τον κόσμο, γίνεται, είναι μια έκθεση πολλαπλή, δηλαδή κανείς βλέπει να περνά μπροστά του όλος ο κόσμος του κρασιού, είτε είναι επαγγελματικός είτε είναι ιδιώτης, και να ρωτά, να απολαμβάνει. Τι σημαίνει αυτό και πώς το εκλαμβάνει αυτό σαν ένας συνοποιός. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτιάξει κόσμο του κρασιού. Έχουμε φτιάξει ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι του κρασιού που μας ακολουθούν παντού και που είναι αυτοί που ανοίγουν τα μπουκάλια και τα ευχαριστούν. Αυτό δίνει μια τεράστια, αν θέλετε, δύναμη, μια δυναμική και σε αυτές τις περιόδους της κρίσης όπου βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα προϊόν που αντιστέκεται στεναρά και που προτιμάται πολύ ακόμα και σε δύσκολες καταναλωτικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε αυτές τις εκθέσεις πάντα. Μιας και μου ζητήσατε να πω δύο κουβέντες για μερικά από τα κρασιά, θα πω ένα πράγμα. Η ποιότητα είναι συνολική. Δεν γίνεται να είσαι αλλού καλός και αλλού κακός. Πάντα θα δείχνεις τα ωραία σου και πάντα θα δείχνεις και τα λάθη σου, όταν τα έχεις. Επομένως, κανείς που έρχεται να δοκιμάσει στο κύμα σκούρα, μην περιμένει εκπλήξεις λαφών. Υπάρχουν όμως κρασιά που κατά καιρούς, για κάποιους λόγους μαγικούς, είναι πολύ πιο όρημα και πολύ πιο έτοιμα. Τέτοια κρασιά τα προτείνουμε και εμείς οι ίδιοι, χωρίς να ρίχνουμε άλλο. Επομένως, αυτή τη φορά που έρχονται στο περίπτερο και μετά, τι θα δοκιμάσουμε φέτος, κύριε Σκούρα, αφού έχουν βαρεθεί τα τελευταία 25 χρόνια να μην βλέπουν. Λέω, ξεκινάμε να δοκιμάσουμε για να νοικευθούμε τη χρονιά που μας πέρασε. Μοσχοφύρο 2012. Ένα εκπληκτικά ρομαντικό κρασί, μια εξαιρετική χρονιά. Έτσι. Φεύγοντας από εκεί, θα περάσουμε σε ένα ροζέ για να απολαύσουμε το χρώμα της επερχόμενης άνοιξης, το οποίο είναι ένα αριστούργημα το ροζέ, το άκρο. Και πάμε μετά στα μεγάλα και ωραία κρασιά, τα κόκκινα του κλίματος, όπου εκεί η Grand Cuvée από τα 1040 μέτρα υψόμετρο στα μια χρονιά του 2007 είναι τόσο όρημη και πλούσια που πραγματικά είναι καταπληκτική και ο Μέγας Ίνος κλασικά δεν συζητάμε για το πότε και το τι, αλλά και το σύνορο του 2008 που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή μαζί με τη Φλέβα είναι κρασιά που συγκινούν και που είναι όρημα και με μεγάλη χαρά λέμε στους ανθρώπους να τα πάρουν και να τα απολαύσουν.